6 Απριλίου, σύμφωνα με την κείμενη νομολογία, ήταν η καταληκτική ημερομηνία για να αποσταλούν όλα τα στοιχεία στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου. Έπρεπε να είχε διεκπληρωθεί από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, και αυτό διότι η νομολογία ορίζει 6 μήνες από την ημέρα που γίνεται η οριοθέτηση της περιοχής. Έφυγαν. Η σεισμική δόνηση έγινε 27 Σεπτέμβρη, η οριοθέτηση της περιοχής έγινε 6 Οκτώβρη, άρα λοιπόν 6 Απριλίου έπρεπε όλοι οι φάκελοι να αποσταλούν. Πράγματι, νομίζω μία-δύο μέρες πιο νωρίς είχαμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες, έφυγαν, είναι στο Υπουργείο και θα αναφέρω τα νούμερα τα οποία είναι και τα τελικά. Ωραία. Δεν είναι 513, είναι 583. 467 επιχειρήσεις και 116 αιτήσεις αγροτών. Σύνολο 583. Από αυτές έγινε κατάθεση φακέλων από επιχειρήσεις 356 και από αγρότες 91. Σταθείτε. Θέλετε να πείτε ότι είναι οι φάκελοι εκείνοι που μας λέγατε, όχι. Οι αιτήσεις οι οποίες τελικά αποσύρθηκαν, δεν έγιναν? Ακούστε, πώς έχει η διαδικασία. Λαμβάναμε πρώτα απ' όλα αιτήσεις από επιχειρηματίες και από αγρότες. Οι αιτήσεις οι οποίες ήρθαν στην υπηρεσία ήταν 583 σύνολο, 467 επιχειρήσεων και 116 αγροτών, σύνολο 583. Το αμέσως επόμενο βήμα ήταν η κατάθεση των φακέλων από τους επιχειρηματίες και από τους αγρότες. Από το σύνολο λοιπόν αυτό που προαναφέραμε, από τις επιχειρήσεις μόνο 356 από τις 467 κατέθεσαν φάκελο, και από τους 116 αγρότες μόνο οι 91. Άρα λοιπόν ήρθαν φάκελοι στην υπηρεσία μας σύνολο 447. Από αυτούς τώρα τους φακέλους μόνο οι 353 ήταν πλήρης και απεστάλησαν στο Υπουργείο. 353 πλήρης. Δηλαδή, από τις 583 αιτήσεις μόνο οι 353 διεκπεραιώθηκαν και απεστάλησαν στο Υπουργείο. 230 λοιπόν συμπολίτες μας για διάφορους λόγους δεν είτε δεν κατέθεσαν, είτε δεν έφεραν φάκελο, είτε δεν είχαν κάποια δικαιολογητικά τα οποία ήταν προαπαιτούμενα, και για το λόγο αυτό δεν απεστάλησαν. Γιατί μπορεί να είναι το κόστος, γιατί μπορεί να είναι η γραφειοκρατία, γιατί. Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα να ρωτήσω, 447, 353 πλήρης, δεν τα κατάφεραν για κάποιο λόγο 230 άνθρωποι. Να ρωτήσω όμως, μόνο με υπετιότητα των ανθρώπων αυτών ή και εσείς επειδή έχετε ελλείψεις προσωπικού και είναι γνωστό? Γιατί μας λέγατε. Να το ολοκληρώσω όμως. Μα αφήστε με να το ολοκληρώσω όμως. Και ας κάνω λάθος, αλλά να το πω όμως. Στην προϊσταμένη της όλης διαδικασίας που είχε αναλάβει τη διεκπαιρέωση την κυρία Τζαγκαράκη, καθώς επίσης και όλα τα μέλη των επιτροπών που πραγματικά υπερέβαλαν. Μας λέγατε για 12 επιτροπές τριμελείς οι οποίες θα πήγαιναν να κάνουν αυτοψία. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Εγώ δεν είπα ότι οι άνθρωποι δεν δούλευαν, αλλά λέω με τις γνωστές ελλείψεις του προσωπικού κλπ. Πρόλαβαν οι άνθρωποι αυτοί? Αποκλειστικά ευθύνη των επιχειρηματιών, το ευθύνη σε εισαγωγικά, γιατί προφανώς ενημερώθηκαν, δεν δηλαδή να συνεχίσουν ή κάποιοι δεν είχαν προαπαιτούμενα στοιχεία τα οποία χρειαζόταν για να γίνει η διαδικασία. Γιατί πιστεύετε ότι θέλετε αμέσως να σας κατηγορήσω και δεν με αφήνετε να σας ρωτήσω? Ρωτάω λοιπόν, γιατί αυτή την αίσθηση μου αφήνετε, συγγνώμη δηλαδή που το λέω έτσι. Όχι. Γιατί λοιπόν, ρωτάω λοιπόν, εξαιτίας και των γνωστών ελλείψεων ή οτιδήποτε άλλο, ενημερώθηκαν εντός σωστής ημερομηνίας οι άνθρωποι αυτοί ότι ξέρετε, εσείς κύριε Συρηγονάκη, εσείς κύριε Σφακιανάκη, χρησιμοποιώ το δικό σας όνομα και το ηχολήπτη μας, ο Νικούς Σφακιανάκη, για να μην υπάρχει θέμα, έτσι να παρεξηγηθώ. Εσείς κυρία Δουλγεράκη, σας λείπει ένα χαρτί, σας λείπουν δύο χαρτιά, πρέπει να το φέρετε μέχρι τελευταία στιγμή και οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν να το φέρουν? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω, αν έγινε. Και βέβαια έγινε, κυρία Δουλγεράκη, εκτός από τα δελτία τύπου τα οποία τα βλέπατε κι εσείς
από την περιφέρεια ανατακτά χρονικά διαστήματα, γινόταν και ενημέρωση από τα μέλη των επιτροπών απευθείας ή με mail ή τηλεφωνικά με όλους τους επιχειρηματίες και τους αγρότες που υπήρχαν εκκρεμότητα στους φακέλους τους και δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Μάλιστα. Λέτε εσείς δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. 353 πλήρεις φάκελοι, 30 του μήνα λέγατε, ότι ήδη οι 184 από αυτούς τελικά τους 353 είχαν φύγει και είχαν πάει πάνω στη Διεύθυνση Κρατικής Αρρωγής, αν θυμάμαι καλά, ναι. Και όλοι αυτοί έχουν λάβει το 25% σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τους επιχειρηματίες. Α, μάλιστα. Οι πρώτοι 184. Κύριε Συργονέκη, τι θα γίνει με τα ποσά που θα πρέπει να πάρουν οι άνθρωποι αυτοί? Επιτρέψτε μου να αναφέρω και ένα άλλο νούμερο, το οποίο είναι το σύνολο της εκτιμηθής σας αξίας των φακέλων που απεστάλησαν, δηλαδή των 353. Το σύνολο είναι 3.168.495 ευρώ. Δεν θεωρώ ότι είναι υπερβολικά μεγάλο και αυτό το οποίο εμείς θέλουμε και ζητούμε είναι να δοθεί το 100% αυτού του ποσού στους επιχειρηματίες και στους αγρότες που πράγματι επλήγησαν από το σεισμό του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή να μην μείνουν στο 25%, διότι... Μα έτσι κι αλλιώς δεν θα μείνουμε στο 25%, διότι το προανήγγειλε και ο κύριος Τριαντόπουλος, είναι μια προκαταβολή, μια πρώτη βοήθεια, μια πρώτη προκαταβολή. Θα οριστεί όμως. Μα αν θυμηθούμε και από άλλες περιοχές. Το ποσό δεν είναι υπερβολικά μεγάλο, είναι 3.168.000. Ναι, για αυτούς τους 353 και έχετε δίκιο. Δεν είναι μεγάλο. Δεν είναι υπερβολικά μεγάλο. Ακριβώς θα έπρεπε να υπάρχει μια άλλη βοήθεια. Δεν ευθύνονται εκείνοι για το ότι ένας σεισμός τους κατέστρεψε την ίδια τους τη ζωή, την οικονομία τους και όλα τα υπόλοιπα. Ρωτάω το εξής, διότι αν θυμάμαι καλά και από άλλες περιοχές της χώρας, αυτή η πολιτική που υπήρχε είναι ότι, ξέρετε, θα πάρετε εσείς που δεν είσαστε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες το 50% μαζί με τις άλλες περικοπές, κατέβαινε και έφτανε στο 25%, σε άλλες περιπτώσεις το 20%. Γι' αυτό σας το ρωτάω. Είναι σίγουρο αυτό μετά την προαναγγελία του κυρίου Τριαντόπουλου ότι θα πάρουν όλοι οι άνθρωποι παραπάνω λεφτά, δηλαδή οι ετεροεπαγγελματίες, αυτό θέλω να πω? Ο κύριος Τριαντόπουλος είπε ότι ως προκαταβολή με το που θα φτάνει ο φάκελος στο Υπουργείο, ως προκαταβολή θα κατατίθεται το 25%. Μετά θα γίνει αξιολόγηση και θα γίνει κάποιος έλεγχος στους φακέλους αυτούς και θα δοθεί η εκαθάριση. Εμείς ευελπιστούμε να είναι 100%, διότι το ποσό, όπως προείπα, δεν είναι υπερβολικά μεγάλο. Θεωρώ ότι και το δικαιούνται και πιστεύω ότι δεν θα επιβαρύνει πολύ τον κρατικό προϋπολογισμό. Να αναφέρω για το μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, έχουμε 18 αιτήσεις. Και το ποσό είναι 91.000 περίπου ευρώ. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση πιστεύω ότι θα το δει θετικά το Υπουργείο να δοθεί και στους αγρότες που κατά κύριο επάγγελμα δεν είναι, να δοθεί αποζημίωση, γιατί και αυτοί πραγματικά επλήγησαν και το γνωρίζουμε όλοι. 18 έτερο επαγγελματίες, μάλιστα. Στον αρμόδιο Υπουργό από την περιφέρεια, από τον Περιφερειάρχη, και ευελπιστούμε να δοθεί και στους... Είναι μικρός ο αριθμός αυτός, 18 οι ετεροεπαγγελματίες, έτσι. Ναι, είναι ούτως ή άλλως μικρό το ποσό. Έχουν φύγει λοιπόν, είναι πάνω, όλα αυτά τα στοιχεία επεξεργάζονται, μακάρι να δοθούν άμεσα και κάποια χρήματα και με όλα αυτά τα οποία είπατε. Ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα και από το Σύλλογο είχε αναδειχθεί, σεισμόπληκτον Ελπίδα και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις υπήρξαν και από εσάς έχουν κατατεθεί ως περιφέρεια, δηλαδή, τα συγκεκριμένα αιτήματα, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ενισχυθούν. Πείτε μου, γιατί και το προχωράω, γυρίζω σελίδα. Είχατε μια συνάντηση με τους εκπροσώπους των ΤΟΕΒ. Υπάρχει θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με την πληρωμή του ρευματός? Πράγματι, την προηγούμενη εβδομάδα, Τετάρτη αν δεν κάνω λάθος, έγινε μια συνάντηση εδώ στην περιφέρεια με τα θέματα τα οποία απασχολούν το ΕΒ της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Το βασικότερο και το κυρίαρχο ήταν η κατακόρυφη αύξηση των λογαριασμών ρεύματος,
που καλούνται να πληρώσουν τους τελευταίους μήνες, καθώς έχει υπερδιπλασιαστεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, με αποτέλεσμα να είναι προβληματική η λειτουργία τους, να απειλούνται με κλείσιμο, όπως αναφέρθηκε. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, αυτό το οποίο ζητούν, και θα μιλήσουμε σήμερα και με τον Περιφερειάρχη για να γίνει ένα αίτημα στα αρμόδια Υπουργεία. Ζητούν κάλυψη του 100% της ρήτρας αναπροσαρμογής ή εξαίρεση και να μην υπάρχει πλαφόν όσον αφορά τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Για να μπορέσουν να τα καταφέρουν. Θέματα που αφορούν τις σχέσεις των ΔΟΕΒ με τους φορείς αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, όπως επίσης την έλλειψη προσωπικού και τον τρόπο, τη διαδικασία για να προσληφθούν κάποια έμπειρα και με γνώσεις στελέχη για να μπορούν να λειτουργήσουν. Γιατί πραγματικά το έργο που επιτελούν είναι ιδιαίτερα σημαντικό, το γνωρίζουμε όλοι, και όπως είναι τώρα η κατάσταση. Ναι, και τώρα που, που μπαίνουμε και στη θερινή περίοδο και θα ξεκινήσουν τα ποτίσματα κλπ. Εδώ θα δούμε πραγματικά ωραίες σκηνές για το τι μπορεί να γίνει και το τι δεν μπορεί να γίνει. Είναι μια εξέλιξη, ναι, που πρέπει να τη δείτε. Θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά όπως υπόθηκε. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Υπάρχει προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Πολυτεχνείου, όπου στα πλαίσια κάποιου έργου γίνεται η μελέτη για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, με σκοπό, την απότερο σκοπό, τη μείωση του ενεργειακού κόστου στο ΤΟΕΒ και το μέσο του ενεργειακού συμψηφισμού. Βρισκόμαστε στο στάδιο της μελέτης, έγινε μια συζήτηση. Ενημερώσαμε τους προέδρους και τους εκπροσώπους των ΤΟΕΒ για να προετοιμαστούν και αυτοί όσον αφορά τις εκτάσεις που απαιτούνται για να γίνει αυτό και τη διαδικασία, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η όλη διαδικασία.